Τι έγινε, φίλε. Παρασκευούλα. Πάει κομπούλα. That Friday feeling. Πάει κομπούλα. Τέλεια. Τελευταία κομπή τη εβδομάδα, βεβαίω. Βεβαίω, Νίκο. Μιλάμε για τον ορισμό τη εβδομάδα, Γολγοθά. Δηλαδή, αν πολύ αργά, αργά πότε ήταν η Δευτέρα. Ναι. Κανένα χρόνο πριν πρέπει να ήταν. Πάρα πολύ. Τελειώνει και ο Ιανουάριο, φίλε. Αύριο. Ο αθλητικό μήνα του χρόνου. Καλό μήνα. Ο ποιο? Ο πιο καταθλιπτικός μήνας του χρόνου. Ο Γενάρης, ναι, ρε φίλε. Γιατί? Γιατί μετά τα Χριστούγεννα. Γιατί είναι ατελείωτος. Ναι. Όντως είναι ατελείωτος, αν το καλώς σκεφτείς. Παρότι ναι. Και άλλοι μήνες έχουν 31 μέρες. Ο Γενάρης είναι σαν κρατάει καμιά 51 μέρες. Οκ. Okay. Ναι. Τελείωσε, φίλε, αυτό είναι. Καμισάκι, βλέπω. Παρασκευούλα. Πάντα, φίλε, βλέπεις ότι είμαι, προσπαθώ να είμαι το καλύτερα αντιμένος. Όταν έχω το χρόνο. Στις προηγούμενες μέρες δεν έχω το χρόνο. Παίζει ποτάκι μετά. Δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι και όχι. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Με γνωστό YouTuber. Μπα. Χάθηκε αυτό, ε. Δεν τον κόμμα προλαβαίνει σήμερα. Μεγαλοπιάστηκε. Δεν τον κόμμα προλαβαίνει σήμερα. Έγινε μεγάλο και τρανό πλέον αυτό. Άστο, δεν είναι δηλαδή. Στο βράδυ τον έλεγα με τον Μίνο και γελούσα πολύ. Χθε το βράδυ, αφού πια ξεπέρασε και με την Ευρωλίγκα, γιατί ήμασταν όλα τα ρομασία που είχε την Ευρωλίγκα. Τέλο πάντων, ναι. Όταν ξεπέρασε στι 12 η ώρα, πήγα ξεβρωμίστηκα. Πραγματικά πίστευα ότι πάνω μου είχα 8 κιλά τσέχλα. Και ρε παιδί μου, ανοίγω το Netflix λίγο κάτι να δω, αλλά δεν ήμουν σε φάση να δω Netflix τώρα. Θέλω κάτι πιο χαλαρό. Μια καινούργια σειρά τώρα. Ναι. Και να το δω και πολύ έτσι με προσοχή και ήθελα να δω κάτι χαλαρό. Θα βάλω τέλει. Και μου είχε πει ότι με το μήνο ήταν καλό. Ήταν, το έχω δει. Είχα εσωτερική πληροφόρηση, μου λέει είναι πολύ καλό. Ναι. Όχι λέει επειδή είμαι εγώ, γιατί γίνεται κάθε φορά ανάλυση τη εκπομπή που ανεβαίνει. Ναι. Εγώ από την αλήθεια δεν τι παρακολουθώ όλε του αδελφού. Ναι. Δεν τι παρακολουθώ γιατί ρε φίλε. Κάποιες είχε πολύ μεγάλες. Δηλαδή μου πήγε το Γιώργο και όταν άντεξα να δω Γιώργο Γκούτζο ήταν μια μισή ώρα. Του μήνου ήταν μια ώρα και κάτι. Και του Γιώργο δεν τον είδα. Τι μια μισή ώρα, ρε φίλε, ολόκληρη ταινία. Κατάλαβες. Του μήνου περνούσε ωραία. Δεν την είδα όλες και έπεθα σε περίπνος. Ναι. Γιατί είχε πάει και μια ώρα και. Ναι. Αλλά επειδή την παρακολούθησα μέχρι ένα σημείο δηλαδή, ήταν και ο μήνος σε εξαιρετική κατάσταση. Δηλαδή είχε όρεξη να δώσει διάφορα από το. Από τα 25.000 βιβλία που μπορεί να γράψει, πώς έχει ζήσει. Από αυτήν εδώ την πόρτα. Ήταν πολύ δυνατό. Ήταν πολύ δυνατό. Ο φίλος δεν θα προλάβω να το δώσει παραπάνω. Μιλάμε παιδιά για τους πεταράδες, έτσι, τα λέμε αυτά. Πρέπει να τους έχουμε εδώ πέρα μια μέρα καλεσμένους. Δεν πρέπει να τους φέρουμε καλεσμένους. Καίγονται. Τι πρέπει να είναι μέρα τέτοιο. Δεν κατάλαβα. Ένα απόγευμα δεν μπορούν να έρθουν. Αυτή την εβδομάδα θα ήταν πολύ καλά. Κάτσε λίγο να ηρεμήσει το πρώτο πράγμα. Θα ηρεμήσει η φάση που θα πάει. Προσέξτε τώρα πώ πείθει το Μοσχοβίτη και να φάμε μισό λεπτό 24. Και μία. Δεν σου πω και μια. Δυόμιση ώρες εδώ. Δυόμιση ώρες εδώ. Με τους μετάγαδες. Με τόσο έχουν συναντηθεί. Ναι. Για να μιλήσουν. Τέλος πάντων, τι γίνεται, Νίκο. Τι έγινε, Φλάι. Μια ανακοίνωση έχουμε σήμερα. Όχι τίποτα. Από ομάδες. Άσε από τους οπαδούς. Από ομάδες. Από οπαδούς έχουμε μπόλικες. Εντάξει, έβγαλε και ο Σούπερ 3-1. Θα ανέβει σε λίγο στο Λαμπαουτάρης. Να τη δείτε να διαβάσετε. Τέλεια. Έχουμε κανένα συλλαλητήριο, καμιά πορεία. Όχι, όλα καλά. Τίποτα, κανένα κλίμα, καμιά διαρροή. Εγώ κούκλος έβγα χθες από την πόλη. Αφού σου είπε ο δικό σου, έχει φύγει από Μητροπόλεο. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο τον Αντώνη. Θέλω να ευχαριστήσω. Το Ζιάκι το Ριβά. Το Σάκι το Ριβά. Το φίλο τον Αντώνη. Εντάξει, μόλι θάνατο, επειδή πια είναι και η Ιωνο Δραγούμη, πια είναι που κατεβαίνει. Κοινή είναι. Ιωνο Δραγούμη. Όχι, Ιωνο Δραγούμη, ποια είναι. Δεν κατάλαβα. Όχι. Όπω φύγει στην Γρανατεία. Πριν φτάσει στο τέλο που κατεβαίνει δεξιά και μετά πηγαίνει προ τα κάτω προ το πλατεία Ελευθερία. Πώ λέγεται. Ιωνο Δραγούμη, νομίζω. Ιωνο Δραγούμη, ναι. Είχε και Βενιζέλ. Όχι, Βενιζέλ είναι Βενιζέλ. Ένα Δραγούμι. Ναι, είχε εκεί πέρα αστυνομικό. Πριν φτάσει στο τέλο, σου λέει: Οπ, εδώ. Ναι, okay. Κατεβαίνω κάτω. Εν τω μεταξύ, Εγνατία, όταν έφυγα εγώ, σε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, ήταν άδεια. Δεν υπήρχε άνθρωπο. Είχε φύγει σε πολύ. Πολύ καλό timing ήταν. Καλό timing, γιατί πάρα λίγο πολύ. Ακόμα να αργούσε. Ναι, 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 ναι. Θα είχε ξεκινήσει η πορεία και δεν ήξερε τι θα γίνει, κατάλαβε. Γιατί τα παιδιά θα ξεκινήσουν αυτά και τα άλλα. Ξεκίνησαν πιο νωρί. 7 παρακάτι ξεκίνησαν. Και πήγανε προ Τούμπα. Είχαν μέτωπο και κατέβηκαν με αυτική αμήνη και πήραν όλο το κέντρο. Καταλαβες. Δηλαδή θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Αλλά εντάξει, όλο καλά. Λοιπόν, πριν πάρουμε τη γραμμούλα, συνεχίζω το χθεσινό και βγαίνω ρε παιδί μου, όπως είμαι ο Αντώνης, Μητροπόλεως, κατευθείαν κάτω τσακ. Μητροπόλεως, νορμάλ δεν έχει πολλή κίνηση. Μια χαρά ήταν σε νορμάλ πλαίσια. Μετά τσακ, Λευκός Πύρος, Φυλάκια, κάτω παραλία. Γεια σας. Κύριε, φτάσαμε στο Βικελίδη στην ώρα που έπρεπε. Βεβαίως. Βάζω μια τελεία, πάμε να πάρουμε την Νίκο. Μια γραμμούλα. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε. Γεια σας, το ραδιόφωνο σας, θα μιλώστε λίγο. Ναι, είναι το θέμα του πρόβλημα, πάμε. Καλά, με τα πόδια. Οκ. Πού είμαστε. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Νίκο και κύριε Νίκο, τι κάνετε καλά. Πολύ χρήσιμος ήσουν χθες, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν πήρα γι' αυτό. Ναι. Το ξέρω ότι είμαι χρήσιμος. Έχει πάλι πορεία μέσα στην πόλη. Το πάμε, τι έχει, ποιος έχει, τι. Το πάμε, το ήρθαμε. Εκεί κάπου στην λεωφόρο στρατού έχουν μαζευτεί. Τι θέλετε τώρα. Είναι. Κάτι, όχι, έχει δίκιο ο Αντώνης είναι. Ναι, ο Αντώνης είναι. Έχει δίκιο. Ναι, Αντώνης.
Κάτι σήμερα και εγώ πήρα. Τα... Επειδή είμαι εκεί κοντά. Η vegan, τι... Πήρα κάτι τρικάκια πεταμένα. Κάτι έγινε πάλι εκεί πέρα στην κατάληψη κάτω. Κάτι τρικάκια. Πήρα κανένα δύο-τρει μέρε. Ναι, για την κατάληψη πρέπει να είναι. Γιατί ανεβαίνω από 40 έκλεισε κάτι το ναι, πόλο. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και σήμερα είχαν. Επειδή είπατε ότι δεν έχει πορεία σήμερα, είπα να σα ενημερώσω ότι πάλι έχει. Δεν τα ξέρει αυτά τα μέρη ο Νίκο από εκεί. Δεν μπορεί χωρίς την πορεία. Φιάρε. Δεν τα ξέρει ο Νίκο. Φιάρε. Ο Νίκο ξέρει Χαριλάου κέντρο, Περαία, αυτά είναι. Λες. Και κέντρο αυτά εδώ πέρα, γύρω γύρω, μην φαντάσετε τώρα και τίποτα πολύ ψαγμένα. Αυτά. Από εκεί που, γίνεται, φίλε, δεν θα περάσω. Εγώ, φίλε, πάλι με Μητροπόλο να πάω. Δηλαδή με κομπλέ, δεν έχω θέμα. Πάντα. Ή Μητροπόλο ή παραλία. Πάντα. Ωραία. Παραλία. Εκτός και να έχεις ακούσει από το ραδιόφωνο ή από κάποιον συνάδελφο οτιδήποτε ότι είναι κλειστή η Μητροπόλεως στον υποπύργο, ας πούμε, κάπως. Κοίτα, Παρασκευές η Νίκης τον έχει τον κόσμο της όμως, Αντώνη μου, είναι η αλήθεια. Η Μητροπόλεως ποτέ όμως. Η Μητροπόλεως ποτέ, άρα θα επιλέξουμε πάλι να ψηφίσουμε Μητροπόλεως, ωραία. Εντάξει, εξαιρετικά. Πάντα. Ο καλύτερος δρόμος της πόλης από την μέρα που μπήκατε κολονάκι. Όταν δεν υπάρχουν εκεί βλάκες που διπλοπαρκάρουνε, θα το πω. Δεν μπορούν, Ερενικό. Κλείνει μια λωρίδα, ξέρεις πόσες φορές το έχω πετύχει. Δεν μπορούν, όχι, δεν υπάρχει. Περνάει και δεν παίρνουν. Δεν μπορούν. Τους παίρνουν τα μέτρα, τι. Δεν γίνεται. Έλα μου πάρει τα μέτρα. Δεν πλέον έχει τέτοιο χιλιμητόμο πλέον, νομίζω. Ναι, καλά κάνουν. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν μπορεί να κλείσεις πλέον εκεί. Όσο ήταν χωρίς κολονάκια, βάζανε διπλό, τριπλό, τι θέλουν να κάνουν. Τώρα δεν έχει τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Ωραία, Μητροπόλος Γάντερ, πέλα πάρα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Είσαι άνθρωπος. Λέει το μεσημέρι. Πλακίτσα κάνουμε, εννοείται το μεσημέρι. Και ο κύριος Νίκος σηκώνει, εγώ διπλανό σας τη σηκώνω. Ναι, ναι, εννοείται. Λέει το μεσημέρι, ένας καλαμαριώτης Πάοξης, αφού μιλάει με τον Ζαγόρα, το οποίο ξέρει τον Αγούρι, καμιά δεκαριά άτομα, δύο Αργιανοί, τρεις Πάοξίδες, δύο Ηρακλειδείς και ένας Ολυμπιακός. Λοιπόν, λέει, ας πούμε, το εξής αμίμητο στο τέλος της. Και καλά, οι Αργιανοί λέει, πανηγυρίζουν που υπάρχει ενδεχόμενο ο Πάοκ να πέσει στη Β' Εθνική. Καλά, οι Αργιανοί λέει, με ποιον θα παίζετε. Και λέω τώρα, αν ήταν ο Χρήστατος παραγωγός ή εγώ, θα. Τι θα έλεγε, Νίκο? Ότι δεν θέλουμε να πέσει. Όχι, ρε εσύ. Πέστε εσείς και βλέπουμε εμείς ποιο θα παίζουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. 10 βαθμούς και μια πρόκριση έχω φέτος με πάγιο και ξανά. Γιατί να πέσουν, μια χαρά είμαι. Κανένα λόγο δεν, δεν υπάρχει για να πέσουν. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός Ξανθή. Ναι, 7.30 ώρα. Δεν χάνεται. Δεν χάνεται αύριο αυτό το παιχνίδι. Ωραία πράγματα. Ωραία δεν έχουμε και μπάσκετ αύριο Κυριακή. Έχει να ακουστεί πράγμα. Τέλειο. Τώρα το είμαστε σε καλή κατάσταση, παιδιά. Στο κατάλληλο timing για αυτό το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι είναι δώρο ο Παπ την Κυριακή. Γκολ, γκολ και over το Ικαλογρέζα. Γκολ, γκολ και over, ε. Το πληρώνει καλά. Θα δώσω μετά προτάσεις. Κρατάμε όμως και τη δικιά σου. Τουλάχιστον 3-15 προς το παρόν. Σώπα ρε. Αν το πάω κατέβει χωρίς κρέσπο. Χωρίς κρέσπο. Γιατί ρε. Βαρέλα ή Γκάρσον έχει. Ναι, χωρίς κρέσπο. Θα τρακάρουν και 2-3 φορές. Καλά λέει. Χωρίς κρέσπο. Καλά λέει ο άλλος. Τι αφού τρακέρνουν ρε. Δηλαδή αν δεν λέω λέμε κάτι περίεργο. Αφού τρακέρνουν τα παιδιά. Και επειδή δεν μπορεί να παίζει ο κρέσπο με έναν από τους δύο είναι μια χαρά. Που να παίζουν οι δυο τους είναι αυτό να πάνε. Βοήθα Παναγιά. Βοήθα Παναγία. Βοήθα Παναγία, μάλιστα. Φάνηκε στο Βικελίδης αυτό, άλλωστε, Αντώνη. Τι πράγμα, το είδαμε, ναι. Το είδαμε στο Βικελίδης. Διαζώσεις. Διαζώσεις. Θεοδόσεις. Λοιπόν, κύριε, καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε καλό μήνα πλέον από αύριο. Καλό μήνα, βεβαίως. Γιατί αυτός ο Ιανουάριος δεν ήταν, λες, ήταν δύο μήνες. Αλήθεια είναι αυτό. Γολγοθάς, πραγματικά. Αλήθεια είναι αυτό. Γολγοθάς, ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο ρεπόρτερ του Λίμπερο από τους δρόμους. Ο Λίμπερος καλά κάνει, φίλε. Έτσι, καλά κάνει, εννοείται. Σε βοήθησε χθες. Σε βοήθησε. 100-0. Βέβαια. Και θα με βοηθήσει και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα. Τελειωμένος ο Αυγιανάκης. Άντε πάλι. Ο Γεραπετρίτης το παιχνίδι για ΠΔΕ στην ΕΠΟ. ΠΔΕ, τι είναι ΠΔΕ. ΠΔΕ. Πι ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ. ΓΑΜΑ ΤΑΦΙ Ι ΣΥΓΜΑ. Είναι ο επικεφαλής στο ταξίδι που θα γίνει στην Ιόν της Ελβετίας. Μάλιστα. Έχει τον Αυγιανάκη, φίλε, τον φάγατε. Επόμενος φίλος. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, Κλειωμένη. Τι γίνεται, καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την ενδεκάδα του Άρη για την Κυριακή. Μπαίνεις δυνατά, μου αρέσεις. Λοιπόν, δεν μου λες να σε έκανα μια ερώτηση. Ο Ρόουζ είναι δεξιοπόδαλος ή αριστεροπόδαλος? Κλειωμένη, βλέπεις τον Άρη, βλέπεις δηλαδή τον Ρόουζ 1,5 χρόνο και δεν ξέρεις ποιο πόδι έχει. Και το αυτό τα χρησιμοποιεί. Τι είναι ο δεξιοπόδαρο είναι, αφού δεξί μπακ παίζει το παιδί. Δεξιοπόδαρο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, η ενδεκάδα που θα βάλει ο Ένινγκ. Για πες. Λοιπόν, Κουέστα. Ναι. Ρόουζ. Ναι. Ρόουζ Σάσα. Ναι. Δελιζή Σόουζα. Ο Βέλεθ είναι τιμωρημένος. Είναι τιμωρημένος, λεμένη. Ωραία.
είπε. Αδιάβαστος είσαι σήμερα, αδιάβαστος μου βγήκε σήμερα. Ναι, έχω χάσει κανένα δυο επεισόδια γιατί έλειπα από τη Θεσσαλονίκη και. Λέω, μήπως έβλεπες τίποτα πάλι την παρέα της Φαγκαρόπετρας, γι' αυτό. Την παρέα της Φαγκαρόπετρας την είδαμε με το που γύρισα στη Θεσσαλονίκη. Περίμενε, να ενημερώσω τον Νίκο. Νίκο, ο Κλειωμένης είναι φανατικός, της. Πώς λέγονταν η σειρά, Κλειωμένη? Τα μυστικά της ΕΔΕΜ. Είναι φαν μεγάλος και Παναγιώτη Πετράκη ειδικά και είναι φαν Σακυρούβα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες Κλειωμένη, γιατί έχουμε κι άλλο σιγά μουλά. Για συνήθεια. Η τετράδα κλείδωσε πίσω. Ναι, ναι. Όπως είπες και εσύ, Σόουζα και τέτοιο. Σάσα Ματίγια, Ντεγκινή. Ναι, ναι. Φετ Φατζίδη, Λάρσον και Ντουρμισάη. Αυτή είναι η εντεκάδα και το σκορ. Να πω ένα σκορ, είναι 5-0. 5-0? 5-0 τελικό. Κάτσε ρε Κλειωμένη, over 4,5 το βγάλουμε. Πώς το δίνει, περίμενε. 5-0 τώρα παίζεις με μια ομάδα που είναι ο ένας σκουντουφλάει πάνω στον άλλον. Θα του δώσει το τελικό. Ναι, αλλά νίκησε τον Ατρόμητο την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι νίκησε, γιατί ο Ατρόμητος δεν σκουντουφλάνε. Σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Αυτά έχει προπονητά. Ναι, ναι, ναι. Και συνεχίζουμε μετά με το. Πότε είναι με τον Ατρόμητο, πότε είναι. Την Πέμπτη στις 7 η ώρα. Η Πέμπτη σε 7 η ώρα με τον Ατρόμητο και στο καπάκι με το Κολοκοτρονίτσι μετά, ε. Με το. με τον Αστέρα τέλει που λέτε. Τι να παίξουν αυτά τα μουσχάρια τώρα, για πες με λίγο. Όχι, μουσχάρια, εντάξει. Τι να παίξουν αυτά τα. Δηλαδή, τι να κατεβάσουν αυτοί τώρα, τον πόπο τα τερματοφύλακα να κατεβάσουν. Έλα ρε τώρα, έλα τώρα, με το ζόρι τους νίκης εδώ μέσα, έλα τώρα. Αυτή είναι τώρα όλοι, τι να σου πω. Ελπίζω να γίνει και το η άρση του μπαν, να πούμε, στο τέτοιο, στο μπάσκετ. Για να υπαρθούν δύο παίκτες, μάλλον ο Γκετσεβίτσιος και ο άλλος, ο πες τον αμορέ, ο Αμερικάνος, εκείνος της Αμερικάνος. Ο Φιτσπάτρικ. Έτσι είναι οι Αμερικάνοι, ρε. Θέλω να μου κλείσετε έτσι ένα ραντεβού εκεί να πάω στο γήπεδο να τους δείξω πώς κρατάνε την μπάλα του μπάσκετ, γιατί μερικές σαν να πετάνε πέτρες την κάνω. Το μπάσκετ μπορεί να έχει μόνο δύο παιχνίδια μέσω Φεβρουάρια, αλλά είναι ιδιαίτερα κρίσιμος μήνας για τη συνέχεια της σεζόν. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμος και ήταν λάθη, πολλά λάθη είδα και από τον κύριο Καμπερίδη στο προηγούμενο μάτς. Ναι. Γιατί έχασε από έναν παίκτη που είναι 40 χρονών και έναν άλλον υψηλό εκεί, Ταρτούφο, πώς τον έλεγαν. Ποιο? Και αυτό 40 χρονών ήταν. Κατούφας. Λοιπόν, ήταν τραγικό το κουτσάρισμα του κυρίου Καμπερίδη. Oh, γιατί πρέπει να λέμε και όταν γίνονται τα στραβά. Ναι, ναι. Με τον Γκετσεβίτσιος να μην μπορεί να χτυπήσει, να μην μπορεί να βρει γάιδαρο στο μέτρο. Τον άλλον, τον Φιτσπάτρικ, που αποκλείται να είναι Αμερικάνος αυτός. Δεν έχει καμιά σχέση με το άθλημα, δεν έχει τίποτα. Βαμμένος, λοιπόν, λες να είναι κλειωμένοι. Κακός που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Ο Γιωργάκης στο νέο απόκτημα που μπορούσε να βοηθήσει κάτω από τα καλάθια. Ναι. Ο καινούργιος παίκτης, 2-5 ύψος που έχει. Λοιπόν, πολύ κακός. Και στη θέση του Γκετσεβίτσιος μπορούσε άνετα να χρησιμοποιήσει τον Σιδηροηλία. Ναι. Που τον έχω δει σε παιχνίδια, έχει παίξει φέτος, νομίζω με τον Παναθηναϊκό. Δεν θυμάμαι με ποιο παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον Σιδηροηλία θα έβγαζε και ενέργεια στην άμυνα. Θα κυνηγούσε τον παίκτη του, θα έβγαζε και μια και καλό σου πέρα, έχει καλή διείσδυση. Ο Γκετσεβίτσιος μάλλον ξέχασε το άθλημα, δεν έχει τίποτα από αυτά. Αυτοί οι δύο παίκτες πρέπει να φύγουν, βέβαια κι άλλους θα έδιωχνα εγώ βέβαια. Αλλά δεν νοείται τώρα αυτοί οι δύο να μας λένε ότι έχουν εμπειρία από Ευρωλίγκα, κυρίως για τον Γκετσεβίτσιος μιλάω, ναι. και να μην μπορεί να σουτάρει, να φοβάται να σουτάρει. Για τον άλλον, ο άλλος ήταν επιλογή του Μαρκόπουλου, ξέρεις, ο Φιτσπάτρικ. Ναι, ήταν. Ήταν επιλογή του Μαρκόπουλου εκείνος. Ναι. Τώρα τι είδε από αυτόν τον παίκτη, ούτε πηδάει στα rebound. Άλμα ούτε βρεμένη εφημερίδα δεν πηδάει. Να σε καλά Κλειωμένη, γιατί έχω άλλους δύο. Έχει. Α, δύο πήγανε. Δύο πήγαμε. Λοιπόν, έγινε. Έγινε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια Κλειωμένη, να σε καλά. Δικαστής. Στον επόμενο, καλησπέρα. Είμαι εγώ. Εσείς είστε βεβαίως. Καλησπέρα, Νίκος από Μοσχάτο. Πάντως για αυτό που είπε ο Κλεωμένης με τους Αμερικανούς, τι σοι Αμερικανοί είναι αυτοί που δεν βάζουν καλάθια, δεν έχουν σουτ. Εγώ θα πω κάτι, είδα κάποτε πριν από 22-23 χρόνια κολεγιακό πρωτάθλημα και έπαιζε North Carolina, χρονιά που είχε φτάσει στους τελικούς, ναι, με Pittsburgh. Το Pittsburgh τρία πουλάκια κάθονταν, εγώ παίζω καλύτερα. Από τους παίκτες του North Carolina, δύο πήγαν NBA. Ένας Νίλσον, ο οποίος ήταν ή Σουηδός ή Δανός, με τα δεδομένη της εποχής pivot. Ναι. Μιλάω για 96 τώρα.
Ναι. Και ένας Καλάμπρια, ο οποίος πήγε στους Chicago Bulls περιφερειακός. Ναι. Ιταλικής καταγωγής. Γιατί δίπλα μου, επειδή εγώ δεν είχα εισιτήριο ετήσιο, βρέθηκα εκεί και έκοψα, ήμουνα πίσω από το ένα καλάθι σε καρέκλες σαν αυτές τις πλαστικές μου. Όπως κατάλαβες. Ναι. Παραλίες. Που έχουμε στην αυλή, ναι. Τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι. Και τους έβλεπα. Παιδιά, κανένας δεν σούταρε. Και ήταν παιδιά από. Κολυγιακό τώρα, έτσι. 19 μέχρι 22. Κανένας δεν μου δείχνει ότι μπορεί να... Δεν ξέρω, τους στείλουν τα σώματα και εν συνεχεία ασχολούνται με τις τεχνικές του μπάσκετ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και η μία ομάδα ήταν καλή, έτσι. Από τότε το Pittsburgh δεν έλεγε τίποτα, έτσι. Ναι, ναι, απλά έχει αλλάξει πολύ το σκηνικό, πλέον έχει πάει πολύ στο σουτ τώρα. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα που λες εκείνα τα χρόνια. Πριν καμιά 20 χρόνια δηλαδή. Τέλος, δεν το παρακολουθώ, οπότε δεν μπορώ, εννοείται ότι θα το πέσω ειδικός. Πάντως, για τα center back που λες, εγώ έχω την αίσθηση ότι ελείψη Κρέσπο θα πρέπει να παίξει δεξιά ο Βαρέλα και όχι αριστερά, και αριστερά ο Ντίγκασον. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Υποτίθεται ότι τον Ντίγκασον τον έχει μόνιμα από εκεί, γιατί εκεί ξεκίνησε και εκεί έχει συνεργασία με το Μάτος, να το πω έτσι. Γιατί μην ναι, αλλά το Βαρέλα όταν τον έβαλε πέρυσι με το Χατσερίδη αριστερά υποχρεωτικά, επειδή για λόγους marketing έπρεπε να παίξει Χατσερίδης και όχι Κρέσπο. Πάλι δεν είχε πάει καλά η ομάδα. Και πέρυσι και με το Κρέσπο όταν επέστρεψε, πάλι ο Βαρέλα ήταν στα δεξιά με τον Μάτος και ο Κρέσπο ήταν στα αριστερά με όποιον έπαιζε αριστερά. Με το Χατσερίδη όταν έπαιζε, ο Χατσερίδη επειδή έπαιζε μόνο δεξιά, έβαζε αριστερά τον Βαρέλα. Έπαιξε στην αρχή 4-5 παιχνίδια. Έπαιξε 6 μάτς, μας έκλεισε το σπίτι. Ναι, σωστά. Okay. Τώρα παίζουν έτσι γιατί σου λέω, ο Ίγκασον ουσιαστικά συνεργάζεται με τον Μάτος. Και βέβαια έτσι όπως είναι πλέον, έτσι όπως είναι στην άμυνα, σκέψω ότι ουσιαστικά ο Πάκ παίζει με τρεις στόπερ. Δηλαδή, επί της ουσίας, επειδή δεν έχει ανεβάσμα το Μάτος, ναι. Δεν ξέρω, κάνε μια κριτική γιατί δεν μ' αρέσει αυτή η ιστορία με το Φερέιρα. Και επειδή δώσε περιβάλλον Μοσχάτο τώρα, καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχουμε και κανένα επιχείρημα, όχι μόνο να τους βρίζουμε. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι χρειαζόμαστε δεξιμπακ. Δεν ξέρω, εσύ πώς το βλέπεις. Και δεξιμπακ χρειάζεσαι και αριστερό μπακ χρειάζεσαι. Και σίγουρα να παίξει το κέντρο μπορεί να χρειάζεσαι. Έναν μαζί με τον Γιαννούλη. Δεν έχεις άλλον. Έχεις τη Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι 34 και έρχεται από ρίξη και αστού. Είναι 35, αλλά εγώ θυμάμαι ότι έχω την αίσθηση ότι έχει χάσει τη σπιρτάδα του για εξτρέμ μπροστά. Αλλά για πίσω είναι μια χαρά. Για πίσω δεν είναι μια χαρά. Όπως έπαιζες πέρσι. Όπως παίζεις φέτος με τον αριστερό σου μπακ, δεν ξέρω αν δεν μπορεί να την κάνει δουλειά. Που θέλει καμιά 30-40 ανεβάσματα. Μάλιστα. Είναι άλλες οι απαιτήσεις. Τέλος πάντων. Τόσο. Λοιπόν, άντε παιδιά, κάτσε να σας βάλω λίγο στο ραδιόφωνο να δικαιωθούμε. Κατάλαβες εννοείται τι είμαι. Ναι. Ακούμε ο μόνο λίμπερο. Ωραίος. Και στο site μπαίνουμε μόνο στο Ένωση. Λοιπόν, άντε, πάω και ψυχίατρο. Ωραία, χαιρετίσματα στο Ασπρόμορφο Μοσχάτο. Πέρασε καλά. Έχουμε την άλλη γραμμή, την έκλεισε. Έχουμε ακόμα ένα. Καλησπέρα. Φίλε, γεια σας. Ναι. Γεια σας, τώρα τι να πω. Άντε, Αριστέλιο, τι έγινε. Ακόμα παίρνεις τηλέφωνο. Γιατί εσύ δεν πήρες. Αριστέλιο, από τις πιο ακατάλληλες στιγμές παίρνεις και λες και έχεις κάμερα και με παίρνεις επίτηδες δηλαδή. Τι να κάνω, ρε φίλε. Το timing μας δεν είναι καλό, αλλά κάποια στιγμή θα βρεθούμε. Γεια, επειδή δεν άκουσα. Καθόλου σήμερα, τι έγινε με την ΕΠΟ, τι χαρτί είναι αυτό? Ποιο ρε? Αυτό που λέει πρέπει να πληρώνει η ομάδα. Δεν αφορά τον Άρη, δεν αφορά τον Άρη. Πέρυσι, δεν αφορά τον Άρη. Από πέρυσι είναι. Από το 16 γράφει ρε, από το 16. Όχι, 16 δύσκολα φίλε, γιατί 16 έκανε εσύ την ΠΑΕ. Από τότε γράφει, για δες το λίγο. Δεν είναι, όχι, αφού το έβλεπες στον καζέτα πριν. Δες το λίγο. 16. Μην βάζει τον τόνο της φωνής. Φίλε 17. Μην βάζει τον τόνο της φωνής. Σε ρίξω. Θα πω τον Ιχολίπτη να σε ρίξει. Θα πει τον Ιχολίπτη. Δεν φταίω εγώ, πέσει γραμμή. Και θα έρθω εγώ και θα έρθει η ρίξη. Περίμενε, φίλε, θα σου διαβάσω αμέσως. Περίμενε, άστο Μοσχοβίτη. Η απόφαση αυτή έχει να κάνει καθαρά με τις ομάδες που παρήβηκαν πέρυσι σε τη ΓΑΜΑ Εθνική στη Football League και έγιναν φέτος ΠΑΕ. Όπως για παράδειγμα Γάλλο Ιωνικό. Όσες από αυτές θέλουν του χρόνου να παίξουν Super League 2 θα ελεγχθούν πλήρως για το αν πληρούν τα στοιχεία που πρέπει. Πάμε παρακάτω. Δεν ισχύει δηλαδή για μας. Όχι, Στέλιο, μην αγχώνεσαι. Όλα καλά είναι με μας. Ωραία.
Δελτίο δεν βγάλαμε. Δελτίο δεν βγάλαμε, όχι. Γιατί? Γιατί μας πολεμάει η ΕΠΟ του γραμμένου γι' αυτό. Και τι δικαιολογία μας το είπε. Δικαιολογία, φίλε. Ενώ πριν μια εβδομάδα, αυτό που λέγαμε και χθες, πριν μια εβδομάδα, στην ουσία σε δικαίωση με την Τουρμισάη και σου αναγνώρισε το δικαίωμά σου να κινείσαι εντός Ελλάδος, έρχεται μια εβδομάδα και λέει ξαφνικά περιμένουμε διευκρινήσεις από τη FIFA. Τι διευκρινήσεις. Ρε Στέλιο, τώρα τι διευκρινίζει, τα κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ναι, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχω φωνάω σε σένα. Εντάξει, όλοι βλέπουν τι γίνεται, γενικά, ναι. Ο γραμμένος Αργιανός. Αργιανάρα, κόκαλο. Ρε, δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είναι. Το θέμα είναι να είναι δίκαιος και να παίρνει ίσα αποστάσεις με όλους. Πάντως θα ήθελα να έρθει. Θα ήθελα να έρθει στα play-offs, σας παρακαλώ, με το Βιερίνια αριστερό μπακ. Γιατί? Θα το ήθελα. Το πιέζω φέτφα, ε. Θα το ήθελα. Έτσι πως παίζουν κιόλας 3-5-2. Ποιος παίζει 3-5-2? Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει 4-2. Εδώ, το ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, να μας πει. Τι παίζει ο ΠΑΟΚ. Έχει δίκιο, φίλος. Θα είναι άμυνα, συνήθως με 3 είναι πίσω. Ωραία. 3-5-2 παίζει. Και αν παίζει αριστερό μπακ χαφ. Τα μπακ που πάνε πάνω κάτω. Ωραίο μπακ ο Γιαννούλης. Καλό. Καλό. Όχι, είναι πολύ καλό. Πεχτάρα. Όχι, πολύ. Πεχτάρα. Τάλαρα θα γίνει κι αυτό. Ο κύριο Ταλαρόπουλο. Θα γίνει το καλοκαίρι. Τι? Είναι... Δεν θα γίνει, ρε φίλε. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Και όχι μόνο αυτό, ίσω. Όχι, δεν είναι. Πάρα πολύ καλό. Πέφτει πολύ ατοχή. Είναι ρε φίλε. Ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ μέσα στο Χαϊλάου. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Ελλάδα σε αριστερό μπακ, νομίζω, τελευταία. Πόσα χρόνια, α πούμε, φίλε. Πότε είχαμε τελευταία φορά τόσο καλό αριστερό μπακ σαν Ελλάδα. Τα πιάσουμε το Βενετίδη. Το λουμπούτι για το Χαϊλάου. Καλή κι αυτή. Παναγιώτης Κατσιαρός. Παναγιώτης Κατσιαρός, βέβαια. Λουμπουτάρα. Αδερφός. Αδερφός. Έτσι. Καφεδάρης εκεί πέρα. Όχι φίλος, αδερφός. Πηγαίνεις και στο μαγαζί. Πολύ καλός και σαν άνθρωπος κιόλας. Καλός είναι, καλός είναι. Ωραίος, ωραίος τύπος. Ναι, συζητάμε. Καλός. Ο μοναδικός που έβαλε αυτοκόψα η κεφαλιά. Πότε? Έναν άλλο που είχες... Έναν άλλο που είχες αριστερό μπακ με ένα κοτσιδάκι πάνω. Τον Αμπελά. Όχι ρε, τον Λάβε Ραμπελά. Λάβε Ραμπελά. Θα το θυμηθώ. Ήταν αριστερός μπακ τότε τη χρονιά. Τη χρονιά? Τη κακή που έπεσε, όχι την πρώτη, ναι. Τη δεύτερη. Πώς το λέγανε, ρε, εσύ, που είχε ένα κοτσιδάκι πάνω. Αριστερό μπακ. Νάιντος. Ο Νάιντος, ρε φίλε. ο Νάιντος, ρε φίλε. Καλυμάνης Νάιντος τότε. Πολύ πράγμα. Η γραμμή σου είναι τόσο κακή όσο και ο Νάιντος ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Πού είσαι, ρε φίλε. Στην εξαιρετική Ανατούμπα. Στην Ανατούμπα, ρε φίλε. Πού κοντά? Αυτή τη στιγμή τώρα αρχίζω να λέω μαγαζιά και δεν κάνει. Σταματημένο το βαθμό, λίγο πριν ένα ηλεκτρικό πολυκατάστημα που είναι. Μάλιστα. Το σήμα σου συνεχίζει να είναι χάλια, να ξέρεις. Το σήμα είναι με καπνού. Σήματα καπνού, μάλιστα. Είναι η μοναδική περιοχή στη Θεσσαλονίκη που δεν έχει ίντερνετ. Βάλε και τον επίλογο για να πάμε σε μπρέγκ γιατί ξεφύγαμε κιόλας. Άντε. Λευτεριά στον Άρη. Καλός και πρωτότυπος. Να σε καλά. Να σε καλά, φιλαράκι μου. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τι. Να πάω να δω. Ταινία. Ταινία. Σκηνοτογράφο. Ποια ταινία. Ποια είδες ή ποια δεν είδες. Πάντως, αν δεν είδες το Ευτυχία, δεν έχω βρει σιλό κομμάτωμα πάνω εδώ, θα βρω όμως που θα πάει. Μέχρι να βρει τα νόμα, θα πήγαινε σχηματογράφηση. Μάλιστα. Επειδή ακούγεσαι σαν τον ιτή που θέλει να πάει σπίτι του, σε κλείνω για να πάμε και στο break. Έλα, φιλιά. Έλα, γεια. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λίπερα 107,4, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα για κάνα 20 λεπτάκι ακόμα. 20 λεπτάκι. 20 λεπτό. Μια 20 λεπτά. 20 λεπτά. Αυτά τα γραφικά τι ωραία που είναι που τα κάνουν σαν δελτία ειδήσεων από πίσω τα. Δεν είναι ωραία, ρε φιλέ. Είναι άσχημα.
Σύστημα που είναι πράσινο όλο αυτό, έχει βρεθεί ποτέ στη διακατάσταση. Από πίσω αυτό είναι ένα πράγμα σαν. Σεντόνι. Πανί περίπου. Πανί, ναι. Και είναι πράσινο, έχει ένα πολύ κακό πράσινο. Που φαίνεται. Σήμερα έκανε πέτο τα ημία. Σαν σήμερα, πόσα χρόνια δηλαδή. 24. 24. Νομίζω. Και έδειχνε πριν πλάνο τη Βουλή με τέτοιο. Αρσένη. Γεράσιμο Αρσένη. Γεράσιμο Αρσένη. Βέβαια. Αρσένη δεν κάνει ούτε για τσομπάνη. Δεν είμαστε τα, πρόσωπα, τα πρόβατα από ό,τι θέλει κάνει. Για τον νόμο τότε όταν ήταν υπουργό παιδεία. Μετά. Θυμάστε τι γίνει με τον νόμο Αρσένη. Όπου πολύ πιτσιρικό με δημοτικό ήμουνα. Ήτανε. Κάτσε λίγο. Νόμο Αρσένη ήταν που δίνανε πανελίνε 11 μαθημάτα, κάτι τέτοιο. Ναι, είχε καταλήψει τότε κανένα 2-3 μήνε. Σε σχολεία, ναι. Ο νόμος Αρσένη. Ένας αυτός και ένας Παπαθεμελή με τα μαγαζιά. Ναι, γεράσιμος. Και άλλα είχε θέματα είχε τον Αρσένη. Ο Αρσένης ήταν εθνικής αμήνης. Ήταν η ΕΘΑ. Δεν θυμάμαι. Ήταν τότε που είχε πει ο Σιμίτης στη Βουλή ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Όντως. Το ναι. Ευχαριστούμε γιατί. Αν δείτε ραφτή εκείνη την πέρα. Θα χαμάλατο. Ναι. United. Λοιπόν, Παρασκευή είναι. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα θα κάνουμε τις προβλέψεις μας. Άντε, Νίκο, άντε, ρε φίλε, περιμένω, θα πληρωθεί. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με το μπάσκετ. Ναι, με το μπάσκετ θα ξεκινήσουμε. Ναι, φίλε. Okay. Που πουλάει. Σε ακούω. Σαν φρέσκια τυρόπιτα. Περίμενα να μπω σε το ΕΣΑΚΕ. Σε ακούω. Το πολύ λειτουργικό σάιτ του ΕΣΑΚΕ. Και πολύ γρήγορο. Μια χαρά είναι. Γρήγορο. Οι συνάδελφοι εκεί τα πάνε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Ναι, τα φιλιά μας. Λοιπόν, δεν φταίνε αυτοί, ρε φίλε. Λοιπόν, η προπόληση άρχισε. All Star Games. Το οποίο θα είναι ο Νίκος Μοσκοβίτης την άλλη εβδομάδα. Εσύ. Λέω εγώ. Έχεις κάποια πληροφορία που δεν ξέρω. Αύριο. 4 παρατέταρτο. Πανιόνιος Σουκάσα. Ηρακλής. Ηρακλής. Σουκάσα. Τι είναι αυτό το μάστερα, φίλε. Ο Πανιόνιος Νίκος Μοσκοβίτης είναι στην 10η θέση με 23 βαθμούς. Όχι ψέματα, 6 νίκες, συγγνώμη. Ο Ηρακλής είναι. Από πάνω από 24. Ναι. Αν θες να σου λέω και τις νίκες τώρα, κάτσε ανοίξει. Τα έχω μπροστά μου. Τα έχεις μπροστά σου, ωραία. Αυτά από εκεί πέρα κάτω τα θυμάμαι. Για πες τώρα αυτό το μάτσε. Σουκάσα. Τι είναι αυτό το μάτσε. Για πες ρε Σουκάσα. Κοίταξε, αν ο Ηρακλής το πάρει αυτό το μάτσε. Σώθηκε. Δεν πιστεύω ότι θα έχει θέμα ο Ηρακλής στο τέλος. Ναι. Πάει με καινούριο προπονητή. Κότς Κατζούρη. Και Ράμπο. Και Ράμπο από δίπλα. Έτσι. Ελά, εγώ. Πώς έχει γίνει έτσι ο Ράμπο. Ελά, εγώ. Τι θέλει, τι θέλει να κάνει. 200 κιλά έχει γίνει και τα μπουσκε. Την Ράμπο δηλαδή, έτρωγε το πατατάκι και όλη η Ελλάδα που βαρούσε μπαλαμάκι από κάτω. Πώς έγινε έτσι, ρε. Το σύνθημα, το σύνθημα. Το σύνθημα, το σύνθημα. Σιγάλα, στράκι, φάει πατατάκι. Η αδερφή μου είχε τρέλα από το σιγάλα. Δεν υπήρχε περιοδικό Κατερίνα και σούπερ Κατερίνα που να μην έχει σιγάλα και να μην το έχει. Κουστάκα και όργανο, ε. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε από τα μορφόγοντα τη εποχή. Ναι, ρε, εσύ τώρα, πώς έχει γίνει έτσι, ρε. Εντάξει, είπαμε. Φάε, οκ, okay, αλλά. Εμέτρο. Ναι. Λοιπόν. Για πε. Πάμε λίγο στα επόμενα και θα βγάλουμε μια σούμα. Λαύριο, Περιστέρι, την ίδια ώρα. 4 παρατέταρτο. Διπλό, χωρίς δεύτερη σκέψη ο συνάδελφος. Λάρισα, Ιωνικός. Δεν το κοιτάς καθόλου. Ωραία, την ίδια ώρα. Ναι. Αυτά μου αρέσει. Προμηθέας, Ήφαιστος. Άσος. Ωραία. Πάω Κολοσσός. 5 η ώρα. Κυριακή. Κυριακή. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Κολοσσός, 10η θέση, 23 βαθμοί. Πάω και 22 βαθμοί, πρώτο-τελευταίο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Πάο. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Πάο. Θα χρειαστεί την έδρα του. Θα χρειαστεί την έδρα του. Δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Πάο στοιχηματικά, να ξέρεις. Ωραία. Δεν ξέρω τι handicap έχει. Ωραία. Πιστεύω ότι θα κερδίσει, αλλά δεν νομίζω θα κερδίσει εύκολα. Θα φανεί από την έδρα του. Αν έχει καλό γήπεδο, νομίζω θα κερδίσει και μπορεί να κερδίσει και εύκολα. Αυτά τα ματς είναι, γιατί ο Άρης Παναθηναϊκός θα γίνει 15 το μήνα. Κάσα, φίλε, κοίταξε να δω. Θα τον Πάο και τον Άρη, φαίνεται να χάσω Πανιόνιο, λέω εγώ. Να χάσω Πανιόνιο. Να χάσω Πανιόνιο, ναι. Ναι, όντω. Αν χάσει ο Πανιόνιο, αν χάσει ο Κολοσσός. Να χάσει ο Πανιόνιο τον Πάοκ. Τον πιάνει εσύ, εγώ δεν θα τον πιάσω γιατί με τον Παναθηναϊκό παίζω. Ναι, κάτω τον Πανιόνιο ο Πάοκ. Έχει χάσει τον πρώτο γύρο. Θα τον έχει εδώ. Και παίζει και τον Κολοσσό. Δύσκολο να καλύψει διαφορά ο Πάοκ. Έχει χάσει, αν θυμάμαι καλά, 17 πόντου από το μάτς. Πολύ δύσκολο το κόβω. Α κάνει την νίκη, είναι κομπλέ. Τόσο φράγκα προφίλε που το βλέπω στατιστικά πρώτο. Είναι τόσο καλό, ε. Είναι πολύ παιχτάρα. Πόσα λεφτά παίρνει αυτό για Νίκο δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να παίρνει πολλά, αλλά το ρέθιμο έχει φίλε. Προεδράρα που λέγεται Κωστής Ζομπανάκης, ο οποίος είναι και μπασκετικός φουλ και είναι και αμερικανοτραφής. Ναι. Και ο τύπος το ανέβλεπε πέρσι να παίζει στη Βουλγαρία. Φιλέ. Αυτό που σου ακούω, αυτό που ακούς. Αυτό που σου ακούω, να λες. Μάλιστα. Ωραία. Καλή φάση. Πανιόνιο Σουκάσα, φίλε, δεν ξέρω. Δύσκολα πολύ. Εδώ σε ένα σημείο, Ρενικό όμως. Σουκάσα. Η Ηρακλής είναι πιο καλή ομάδα, ρε φίλε, αλλά τι να σου πω. Σε αυτά τα μάτσα έχω δίνει λίγο ένα αποβάσμα στην έδρα πάντα. Ξέρεις. Όπως είχα κάνει και με το ρέθιμο τότε με τον Ηρακλή και. Κέρδισε το ρέθμα. Αλλά
τι τύπος που έχει καινούργιο προπονητή ο Ηράκλης. Περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα, λέει ο συνάδελφος, και πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ανοίγω μπλε εταιρεία. Μπλε εταιρεία, έλα μπλε εταιρεία. Σύνδεση, πω, πω τι κάρβουνο είναι αυτό το πράγμα. Ναι, θα σας βάλουμε και τον κωδικό. Τα πολλά λεφτά που έχουμε μέσα. Αθλήματα, ποδόσφαιρο. Άντε αγοράκι μου, άντε. Super League 1, άντε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, Σάββατο 1 Φεβρουαρίου. Καλό μήνα. Όφι Λάρισα στις 5 και 4. Κακό φεγγάρι και ίδιο. Δεν είναι καλά, ναι. Θα πω άσος. Το συγκεκριμένο μάτς. Το Όφι Λάρισα. Βόλος Λαμία. Βόλος Λαμία. Mm-hmm. Ο Βόλος με τον ΠΑΟΚ έδειξε μια καλή εικόνα. Έτσι μου μετέφεραν. Δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι. Ήταν καλός. Η Λαμία είναι μια γνωστή σκληροτράχυλη ομάδα, όπως θα τη χαρακτηρίζαμε σε άλλες έτσι πολύ καλές εποχές της δημοσιογραφίας. Η οποία πουλάει ακριβά το τομάρι της, όπως επίσης ακόμα μια πολύ πρωτοτυπία τάκα. Βόλος Λαμία έχει 2. Θα πω εγώ, το οποίο δίνει. Διπλή ευκαιρία. 1,67. Οκ, okay, εντάξει. Διπλό να πάρει τώρα, χλωμό το κόβω. Επίσης είναι μάτς το οποίο νομίζω ότι θα πάει στο το under. Είναι χαμηλό, 1,57. Under 1,5. Πάντως τον κόδο, ρε φίλε, να πάντα το θεωρώ πολύ ρισκαδόρικο το under 1,5. Είναι ρισκαδόρικο, ρε φίλε. Okay. Αλλά αν είναι να το έπαιζα, ας πούμε, σε ένα μάτς, ναι, σε αυτό θα μπορούσα να το παίξω. Με ρίσκο όμως το under 1,5. Που δίνει 2,70 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Πολύ καλό. Καλό. Λοιπόν, Ολυμπιακός Ξάνθη, 7.30 ώρα. Ίσως αυτό είναι το μάτς αγωνιστής. Το μάτς Παναθηναϊκός Παρτιζάν. Αυτό είναι το μάτς. Αυτό είναι το μάτς. Διακοπή έχεις αυτό το μάτς. Ποιος στηρίζει σε αυτό. Διακοπή για διεθνικά τέτοια ζητήματα. Ποιος σφυρίζει. Ποιος σφυρίζει αυτό το μάτς άραγε. Πέρα να δω. Τσαγκαράκης. Περίμενε. Hellenic Football Federation. Εγώ θα κάτσω το δω, δεν πάω πουθενά αύριο. Ορισμοί διαιτητών. Super League, περίμενε 19-20. Έλα αγοράκι μου, 22η αγωνιστική. Έχουμε και λέμε. Πού είναι η μεγέθυνση, τα έχετε εδώ πέρα να πούμε μακριά. Στο σπάσο. Γιατί δεν κάνει ρε zoom. Άντε ρε Νίκο, θα πούμε τα ξέρω. Αφού δεν κάνει zoom ρε Νίκο τώρα δηλαδή, τι θες να κάνω δηλαδή τώρα. Περίμενε, rotate clockwise. Ας το διάλο, περίμενε. Α, κάτσε το βρήκα. Λοιπόν, κάτσε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ολυμπιακός Ξάνθη Καραντώνης. Απ' την Ημαθία. Όπα, αυτός μας έχει σφίξει τη Λάρισα. Καραντώνης. Ψιλοκακούλης είναι. Μάλιστα. Καρατζίκας Καλαμπόκης Βοηθή. Τέταρτος ο Μαλούτας. Μαλούτας. Πούσε ρε Μαλούτα. Και στο βάρο Τζοβάρας. Και στο βάρο Τζοβάρας. Τζοβ. Ο Τζοβ. Λοιπόν. Τώρα αυτό τι θα δώσουμε, over 3,5. Κάτσε εδώ πώς είναι. Παράσου, θα κάτσει εκεί πέρα πίσω, θα περιμένει 11 παίξει πίσω την μπάλα. Σούμερα, σούμερα. Θα βγάλει την ψυχή να τον βάλει κανένα γκολ νωρί, θα σφιχτεί ο Ολυμπιακός. Θα του βάλουν κάτι. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν είναι και πολύ καλά. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι ότι παίζει και τίποτα φοβερό. Αν δηλαδή την παλέψει η Ξάνθη στο ξεκίνημα, δεν φάει κανένα γκολ νωρί, θα σφιχτεί. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, απλά οκ. Ναι. Δεν βλέπω κάτι που να μου τραβάει το ενδιαφέρον σε αυτό. Αν είδε μέσα στο Βικελίδη, έχει 11 παίχτε πίσω από την μπάλα και περίμενε όλη την ώρα. Εντάξει, άλλο άξιο. Άλλο Ολυμπιακό είναι μικρό όμω. Εντάξει, Ολυμπιακό είναι μικρό. Και τώρα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά είναι και αυτό που λε: δεν πολύ στρίβει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό το μάτι έχει ιδιαιτερότητε, Νίκο. Τι ιδιαιτερότητε έχει, ρε φίλε, έχει κάποια την παλότητα του Ολυμπιακού στην Εξάνθη. Όχι, αλλά. Τότε γιατί είναι ιδιαιτερότητα. Αλήθεια είναι τώρα. Α κοράρουν και δύο ομάδε που να βάλει γκολ παράσο στο χρωμοσκαράκι και έξω. Ποιο θα ρίξει, όχι, για κανένα λόγο. Εγώ δεν θα ασχοληθώ στοιχηματικά με αυτό το μάτσα. Γιατί, εντάξει. Over 3,5 δίνει 2,10. Το over 2,5 είναι 44. Να είχαμε να λέγαμε. Κυριακή. Το άντερ μπορεί να είναι καλό εδώ, φίλε. Πόσο δίνει. Γιατί ο Ολυμπιακό 2-0. Άντερ 3,5 1,72. Αυτό ενδεχομένω να είναι ένα καλό στοίχημα. Καλό. Ωραίο. Άσο και άντερ 3,5. Ναι, θα μπορούσε. 5-1. Λοιπόν, Κυριακή στις 3. Νωρίς. Μια γέλια. Άρης Πανιώνιος, ο Κλεάνδης Βικελίδης. Γιατί ρε φίλε, ωραία, ποδοσφαιρική ώρα. Τελειώνουμε νωρίς, αυτό είναι το πιο βασικό. Θα θυμηθείς τα παλιά σου. Σωστό. Άρης Πανιώνιος, 3 η ώρα. Πανιώνιος, καλή κατάσταση. Θα ξεκερδίσεις. Θα κερδίσεις. Το θέμα είναι ότι λογικά θα κερδίσεις. Το over 2,5 είναι στο 1,93.
Ο Άρης θα παίξει μπροστά με Λάρσον και Φιωρίν. Πιστεύω ότι πρέπει να φας και ένα για να βγει ο Βαρδιόμης φίλος στο Χαριλάου, λέω εγώ. Ή όχι. Θα παίξουν πολύ σφιχτά αυτοί τώρα, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ναι. θα πάνε να σε καταστρέψουν. Θα βάλει 3 γκολ. Είναι δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο. Το under 2,5 δίνει 1,85 και είναι καλό. Μάλιστα. Με να κερδίσει δηλαδή με 1 ή 2-0. Mm-hmm. Άμα φας γκολ, μετά έχουμε άλλα. Κρατάω το under 2,5 εδώ πέρα. Γιατί και ο Άρης το τελευταίο διάστημα δεν είναι ότι πολύ πετάει. Αν και βέβαια υπάρχει ένα δεδομένο πλέον ότι ο Άρης θα είναι πιο φρέσκος, γιατί έχει μια εβδομάδα ξεκούραση. Έτσι. Δεν έχει μεσοβδομάδα παιχνίδι. Η αρμάδα του Μίχαλ Ούνινγκ. Και έχει απουσίες στην άμυνα όμως, Ρενέκο. Λείπει ο Κόρχουτ και ο Βέλεθ. Βασική και ίδιο. Ναι. Τώρα βγάλεις όμως over 2,5. Τι να σου πω. Μπορεί να πάει και πρώτο. Εγώ λέω ότι για να βγει over 2,5 θα πρέπει να φας και γκολ. Επειδή ο Άρης είναι πολύ. Α, τη βρήκα τη λέξη. Ανισόρροπος ως ομάδα. Mm-hmm. Και δεν το λέω με τόσο έτσι βαρύ αρνητικό τρόπο. Μπορεί να είναι και τα δύο. Δηλαδή για μένα είναι 50-50. Μπορεί να βγει, έχει τις ίδιες πιθανότητες να βγει under 2,5 και, άλλες, και τις ίδιες πιθανότητες να βγει over 2,5. Μάλιστα. Εν ολίγης δεν κάνεις κάποια σούμα, Νικό Παπαδόπουλο, σε βλέπω πολύ. Δεν με ψήνουν τα παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, να σου πω την αλήθεια. Δεν με ψήνουν. Σε βλέπω πολύ προβληματισμένο. Αστέρας Τρίπολης, κάτσε, εκτός αν δούμε, άσο από το ημίχρονο, ρε φίλε, πόσο δίνει. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αποτέλεσμα πρώτου ημίχρονου. Άρης 1,87. Ίσως. Ο Άρης σκοράρει πολύ σε πρώτο το ημίχρονο. Okay. Ίσως είναι ένα καλό σημείο αυτό. Άσο από ημίχρονο. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Πανετολικός παλεύει για αυτός ο Δόλιος. Είναι να κάνει βελτιωμένος με τους παίχτες που πήρε. Κλέμα και χαβά, να τα λέμε όλα. Χιδίο. Χιδίο λες, ε. Χιδίο. Γιατί έπαιξε παιχνίδι και μεσοδόλιο, έπαιξε και χθες παιχνίδι ο Αστέρας. Χιδίο το μάτς. Ναι, τα σκετά. Δεν είναι κακός όμως ο Αστέρας τελευταία. Όχι, αλλά χιδίο. Πιστεύω. Θα το πάρει δηλαδή. Μπορεί να τσιμπήσει πονταλάκι ο κ. Μάκης εκεί μέσα. Το γκολ τι δίνει. Το γκολ γκολ. Γκολ γκολ γκολ. 2-0-7. Καλό. Πολύ αυτό καλό σημείο και αυτό. Βεβαίως. Στις 5 και 4 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΑΕΚ. Έδιπλο. Το οποίο δίνει πολύ καλά. Ο Ατρόμητος δεν στρίβει. Η ΑΕΚ βέβαια έχει και παιχνίδι για το κύπελο. Και είναι δεδομένο κι αυτό. Αλλά το 2-0-5 της ΑΕΚ, φίλε, δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι. Καλό είναι. Είναι καλό. Mm-hmm. Σαν αποτέλεσμα. Και όχι, το under 2-0 δεν είναι καλό. Ναι. Καλό είναι. Δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κάνει περίπατο, αλλά νομίζω ότι. Θα το πάρει εύκολα δύσκολα. Πιστεύω τώρα, θα κερδίσει και εγώ. Ναι. Και στις 7.30 το δεύτερο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αγωνιστικής, γιατί το πρώτο είναι το Ολυμπιακός Ξάνθη, τα έχουμε πει αυτά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Διπλό. 3,70 ο Άσος, 3,20 το διπλό, το διπλό λέω, το Χ, 2,15 το διπλό. Χαμηλά το έχει το διπλό, θα πω εγώ. Λοιπόν, με βάση την εικόνα του εγώ δύο φράγκα βλέπω το goal-goal, θα τιμηθεί, πάρα πολύ ωραίο, κρυστάλλινο, είμαι με αυτό. Σημείο δεν μπορώ να δώσω. Βάση, είναι πολύ τεπλή το παιχνίδι. Πρόσεξε, είναι βάση τεπλή εικόνας, ο Παναθηναϊκός έχει το momentum. Ναι, έχει το momentum. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει. Αυτό. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, είναι ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα και μπορεί ξαφνικά στο ΑΚΑ να ξυπνήσει. Όπως λέει και ένας κολλητός μου σε αυτό το καταραμένο το κολοκύπεδο που λέει. Και εγώ τα έλεγα αυτά πριν κάποια χρόνια, αλλά το έχω ξεπεράσει πλέον. Ναι, αρχίζει να στρώσει την κατάσταση. Ναι, οκ. Okay. Αλλά τον πετυχαίνει σε πολύ καλό momentum, ρε φίλε, του Παναθηναϊκού. Με τον οποίο παίζει κύπελο πότε πάλι. Τετάρτη, αν δεν κάνω. Τετάρτη πού, Τούμπα ή εκεί. Τούμπα. Τούμπα. Τούμπα και μετά την άλλη εβδομάδα ξανά στο ΑΚΑ. Θα βαρεθεί να βλέπει τον Παναθηναϊκό δηλαδή, με λίγα λόγια. Μάλιστα. Ο Δόνης είπε κάτι σήμερα που μπορεί να έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι αύριο. Ότι. Ότι. Γιατί στη κουβέντα που έγινε εκεί από την Όβα, τον ρώτησε ρε παιδί μου για τη σειρά των αγώνων με τον ΠΑΟ και λέει, είπε κάτι που έχει ενδιαφέρον ότι στο παιχνίδι του πρωταθλήματος θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε μια ποιοτική ομάδα, ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, ότι έχουμε βελτιωθεί και όλα αυτά. Όχι σκοπιμότητα. Στο δηλαδή. Κύπελο. Ναι. Μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Σκοπιμότητα. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέει ο άνθρωπος ότι θα μπούμε να χάσουμε αύριο. Θα παίξει ελεύθερα. Αλλά σου λέει ότι αν σε ένα από τα παιχνίδια αυτά εγώ έχω άγχος, είναι στα μάτια του κυπέλου. Ναι. Την Κυριακή δεν έχω και τόσο πολύ άγχος. Στα μάτια του κυπέλου είναι που με καίνε για το αποτέλεσμα. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε μπορεί να παίξει αυτό ένα ρόλο. Άρα κολλήγει του Παναθηναϊκού. Ξεκάθαρα. Ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα για τον ΠΑΟΚ να βγάλει μια αντίδραση. Νίκο Παπαδόπουλε. Το πιστεύεις ή το θέλεις, έχει διαφορά. Είπα ότι πιστεύω ότι έχει έρθει να βγάλει μια αντίδραση. Δεν σου είπα θα βγάλει. Θα είναι αυτό το μάτς δηλαδή ενδεχομένως. Ρε φίλε, είναι από αυτά τα παιχνίδια στα οποία
είναι ντέρμπι, δηλαδή δεν πηγαίνει χαλαρό όπω θα πα να παίξει εδώ από τον Αστέρα Τρίπολη για παράδειγμα. Ναι. Να παίξει τον Βόλο. Έτσι, προφανώ πα λίγο πιο ψηλιασμένο. Δεν ξέρω αν θα κάνει αλλαγέ ο Φερέιρα. Δεν ξέρω επίσης με τον τρόπο που λειτουργεί το τελευταίο διάστημα αν ακόμα και αν κάνει αλλαγές θα μπορέσει να πάρει μεγάλη βοήθεια. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ γενικά έχει ένα όπλο φέτος που είναι καλό, που είναι τα στημένα, η στημένη μπάλα, αυτό μπορεί να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Δηλαδή. Σαν ντέρμπι πάντα παίζουν εγώ. Ναι, είναι πολύ δυνατό αυτό το κομμάτι. Οπότε λοιπόν, και επειδή ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά, συμφωνώ, στην καλύτερη φάση μέσα σεζόν, αν το μάτς του στραβώσει. Δηλαδή, φάει ένα γκολ από ένα κόρνερ, από ένα φάουλ και γίνει 0-1, δεν ξέρω αν θα αντιδράσει. Κατάλαβες. Και πίσω ο ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει κανένα ντέρμπι. Έχει έρθει η ώρα να κερδίσει κάποιο. Εκτός έδρα, συγγνώμη. Ναι. Καλά, αυτό το έχεις πει και άλλες φορές, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Μπορεί όντως δεν είναι αυτή τη φορά, δεν ξέρεις. Οκ, γιατί μπορεί να έρθει η ώρα να βγάλει την αντίδραση. Δεν έχω, πολύ μεγάλη... δεν έχω και πολύ μεγάλη αισιοδοξία, αλλά είναι ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Αν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Δείξτε το μέσα στο άκρι. Ξεκάθαρα. Δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα το πατώντα. Σε κάποια μάτσα θα πρέπει να σκιστεί για να κερδίσει, όπω είναι αυτό που έχει την Κυριακή. Έτσι. Για μένα πρώτο σημαίνει το γκολ-γκολ. Μη σου πω συνδυάστε το και με όβερα, αν θέλετε. Αλλά γκολ-γκολ δύο φράγκα είναι πολύ καλό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και αν ήταν επιλέξει σημείο, θα έλεγε σοπαλία. Μάλιστα. Γιατί από τη μια ο Παναθηναϊκός έχει το momentum, από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει δεδομένη ποιότητα, είναι πολύ πιο ποιοτικός ως ομάδα τον Παναθηναϊκό. Μπορεί αυτό να, βρει, να ισορροπήσει και να πάει κάπου στη μέση το παιχνίδι. Θα δούμε, εντάξει. Ντέρμπι είναι, όλα τα δεχόμενα είναι ανοιχτά. Κάπου εδώ κλείνουμε. Somewhere here we close, όπως θα έλεγε κάποιος σε αυτά τα αγγλικά. Yes, indeed. Λοιπόν, oh my god. Ακολουθεί το ΠΑΟΚ 24, μην φύγετε, μην αλλάξετε σταθμό. Είσαι σίγουρος. Και βλακίες τώρα, δεν θα αλλάξετε σταθμό, θα μείνετε εδώ. Γιατί ακολουθεί η ασπρόμαυρη ενημέρωση μέχρι τις 9. Μια μισή ώρα, Νίκος Μοσχοβίτης θα είναι μαζί σας, με όλο το team. Από πίσω, Σταύρος Κόλκας, Τέλειος Αναστασιάδης, Αντώνη Τσακαλέας, Αγάπη Γαβριλίδου, τα πάντα όλα να πούμε. Για να σε ενημερώσουν και να κάνουν και το δικό τους pre-game και το γεμάτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που έχει και ο ΠΑΟΚ φυσικά μπροστά του. Εμείς θα ξαναπούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Λίγο μετά τις 6.30 στην πρώτη εκπομπή μιας γεμάτης εβδομάδας η οποία μας περιμένει. Πότε παίζεις μπάσκετ Ευρώπη την επόμενη εβδομάδα? Τρίτη βράδυ. Μπορεί και Τετάρτη βράδυ, δεν είμαι σίγουρος. Μ' αρέσει που είσαι ενημερωμένος σαν ρεπόρτερ. Ποια Ευρώπη, εσύ παρακαλώ. Έτσι, ποια Ευρώπη. Εγώ σου λέω για να κανονίσουμε τα προγράμματά μας όσο να κάτσει. Κύπελο πότε παίζεις? Την άλλη εβδομάδα. Ναι, την άλλη εβδομάδα είναι τελευταία ματς. Κύπελο πότε παίζεις ποδόσφαιρο, είπαμε. Τετάρτη ή Τετάρτη. Πέμπτη παίζεις εσύ. Τετάρτη τι ώρα παίζεις? Λέω Νίκο τώρα και εσύ, φτάνεις. Τι? 7.30. 7.30. Πόβε. Δεν χάνουμε κουμπί. Κακό αυτό. Πάρα πολύ κακό. Καλά, μην το κλειδώνω και 7.30 τώρα. Αποκλειστικό το δίνω. Φόρε, Νίκο. Τι παραπληροφόρηση είσαι. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά φαίνεται μακριά. Σήμερα έχουμε Παρασκευή. Έχουμε μπροστά μας άλλο. Χαιρέτα το κοινό σου. Γεια σας, φίλοι.